Την Κυριακή το Βαΐον παραδοσιακά τρώμε ψάρι, αλλά εγώ σήμερα θα σας φτιάξω Wellington. Όχι με ψάρι, με μανιτάρια, γιατί θέλουμε να το κάνουμε νηστίσιμο. Θα σας δείξω μια διαφορετική εκδοχή που πραγματικά είναι συναρπαστική. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το νηστίσιμο Wellington με μανιτάρια θα χρειαστούμε 8 μανιτάρια πορτομπέλο, αλάτι, πιπέρι, 7 με 8 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κλονάρι δεντρολίβανο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 κουταλιές της σούπας φασκόμηλο, 120 γραμμάρια καρυδόψυχα, ένα κρεμμύδι και 420 γραμμάρια σφολιάτα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη φανταστική μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα νηστίσιμο Wellington. Είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι κυρίως γεύμα και είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει ποτέ σας. Λοιπόν, πρωταγωνιστής μας είναι τα πορτομπέλο μανιτάρια. Τα πορτομπέλο μανιτάρια, έτσι όπως θα τα μαγειρέψουμε, θα μας δίνει την εντύπωση ότι τρώμε πραγματικό κρέας. Οπότε δώστε βάση ακριβώς στο τι κάνω. Λοιπόν, θέλουμε μανιταράκια 5, 3, 4, 5 να τα ψήσουμε στο φούρνο. Πριν τα ψήσουμε όμως, θα ρίξουμε λίγο λάδι. Εδώ. Αλάτι, πιπέρι. Και βέβαια λίγο θυμάρι. Αλλά αυτή η συνταγή είναι φανταστική, αλήθεια σας λέω. Στο τέλος θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Απλά δώστε βάση στο τι κάνω. Λοιπόν, όπως είδατε, έριξα αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο από την κάτω πλευρά για να ρουφήξουν μέσα και τα γυρνάμε από την ανάποδη. Θα ρίξουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Και λίγο ακόμα αλατοπίπερο. Τώρα, το μυστικό για να ψηθούν σωστά τα μανιτάρια στο φούρνο είναι ο φούρνος μας να καίει υπερβολικά. Γι' αυτό τον έχω προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Πολύ γρήγορα ανοίγω το φούρνο, ρίχνω μέσα και ψήνω για 15 λεπτάκια. Εφόσον ο φούρνος καίει στους 200, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, θα γίνουν τέλεια. Άμα είναι πιο χαμηλά ο φούρνος, ίσως να χρειαστεί να βάλουμε άλλα 5-10 λεπτάκια. Θέλουμε να γίνουν τραγανά απ' έξω, να φαίνεται ότι έχουν πιάσει τα μανιτάρια μας και ουσιαστικά να φύγει όσο περισσότερο υγρασία γίνεται, γιατί δεν θέλουμε καθόλου υγρασία για τη συνταγή μας. Τώρα, τι κάνουμε με τα υπόλοιπα μανιτάρια που μας περίσσεψαν. 3 μανιτάρια έχουμε εδώ και θα το κόψουμε ωραία κομμάτια. Εντάξει, τα πορτομπέλο είναι τα μανιτάρια που θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Σε περίπτωση που θέλουμε να αντικαταστήσουμε με κάποιο μανιτάρι, θα βάλετε τα πιο απλά, τα κλασικά, τα μπατόν, τα μικρά, τα μανιταράκια. Δεν μας κάνουν τα πλευρό τους για αυτή τη συνταγή, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πάστα με τα πλευρό τους, δεν μπορούμε να τα κάνουμε ντιξέλ. Οπότε, θέλω τα μανιτάρια εδώ, στο πολυκοπτικό. Θα τα ρίξω μέσα. Μαζί με μία σκελίδα σκόρδο. Τρεις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι μην λυπηθείτε το αλατάκι, βάλτε αλάτι, μας αρέσει πολύ το αλάτι στο συγκεκριμένο διξέλ που θα φτιάξουμε. Τα μανιτάρια αγαπούν πάρα μα πάρα πολύ τι, το δέντρο λιβανό, οπότε θέλω δέντρο λιβανό εδώ μέσα, κοιτάξτε. Και θέλω θυμάρι. Και ένα υλικό που πραγματικά αγαπά το κρέας, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα βάλουμε κρέας, τα μανιτάρια που θα έχουν την υφή και τη γεύση από κρέας, είναι το φασκόμηλο. Το αγαπάμε κι εμείς, ρίχνουμε και λίγο φασκόμηλο και πιστέψτε να μου βάλετε δέντρο λίβανο, φασκόμηλο και θυμάρι, η γεύση θα βγει μοναδική. Τώρα, ρίχνουμε τα καρύδια μας. Για σε περίπτωση που δεν έχετε τόσο μεγάλο μίξερ, θα πάρετε το μικρότερο και θα τα κάνετε όλα σε δόσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χτυπάμε πολύ καλά. Και τα μανιτάρια μας με όλα τα υπόλοιπα μας υλικά είναι έτοιμα. Δεν θέλουμε να σπάσουν πάρα πολύ. Θέλουμε ίσα ίσα να διαλυθούν, να μην γίνουν εντελώς πάστα, γιατί θα μείνει ζουμί στο τέλος. Οπότε και μεγάλα κομμάτια να μείνουν μέσα από μανιτάρια δεν μας πειράζει καθόλου. Μας αρέσει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω την πάστα μου, εδώ πέρα έχω ένα κρεμμύδι. Βάζουμε το τηγάνι στο μάτι. Θέλουμε ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο, εδώ. Και θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο στο τηγάνι. Και ρίχνουμε το κρεμμύδι. Με το που ρίξουμε το κρεμμύδι μας, θα αφήσουμε λίγο να καραμελώσει στην αρχή.
Με το που αρχίσουν να καραμελώνουν τα κρεμμύδια, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το μείγμα με τα μανιτάρια μας μέσα. Παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ, θέλω να βάλετε και το δυνδρολίβανο, και το βασκόμηλο, και το θυμάρι, και το σκόρδο, και το λάδι, όλα. Και πιστέψτε με, στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό, θα είναι καταπληκτικό, γιατί όντως θα μας δίνει την αίσθηση ότι τρώμε πραγματικό κρέας το μείγμα αυτό. Λοιπόν, θα ρίχνουμε όλα μέσα, εδώ. Και τώρα σε λίγο θα αρχίσει το μανιτάρι να βγάζει υγρασία, οπότε θα χρειαστεί περίπου 15 λεπτάκια, όση ώρα περίπου θα πάρουν και τα μανιτάρια μας. Και μόλις είναι έτοιμο το ντιξέλ των μανιταριών και μόλις είναι έτοιμα και τα μανιτάρια μας μέσα στο φούρνο, θα συνθέσουμε το Wellington για να το ρίξουμε μέσα στο φούρνο. Και μετά από αρκετή ώρα έχει κρυώσει και το ντιξέλ μανιταριών μου και έχουν κρυώσει τα πορτομπέλο μανιτάρια που ψήσαμε μέσα στο φούρνο. Και ήρθε η ώρα να συνθέσουμε το Wellington. Χρειαζόμαστε ένα φύλλο σφογιάτας. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Και πάρτε το φύλλο σφογιάτας μπροστά σας. Με μία μεμβράνη, έναν πλάστη, ό,τι σας βρίσκεται, ισκιώστε λίγο τη σφογιάτα σας. Παραδοσιακά στη Γαλλία το Wellington το φτιάχνουν με μπριός. Σε όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο το φτιάχνουν με σφογιάτα. Και εγώ προτιμώ τη σφογιάτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και η διαδικασία είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολη. Θα φορέσω γάντια. Παραδοσιακά να ξέρετε ότι το Wellington έχει αυτό το μείγμα μέσα, το Dixel. Όχι βέβαια με καρύδια, εμείς βάλαμε καρύδια για να έχει περισσότερο πρωτεΐνη, να μας δίνει την αίσθηση ότι όντως πραγματικά τρώμε κρέας, αλλά δεν υπάρχει Wellington που να μην έχει μείγμα από Dixel. Έτσι όπως είναι, βάζουμε το μισό εδώ. Ωραία. Με το που ρίξουμε το μισό, παίρνουμε τα μανιτάρια μας, βάζουμε ένα, 2, 3, ολόκληρα όπως είναι, 4, 5. Βλέπετε? Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει την τέλεια αναλογία σε μανιτάρια παντού. Παίρνουμε την υπόλοιπη πάστα Dixel και βάζουμε από πάνω. Και όπως είναι κατευθείαν, θέλω λίγο νεράκι. Κανονικά πάντα κολλάμε τις ζύμες αυτές με αυγά, αλλά επειδή είναι νηστίσιμο, το νεράκι θα δουλέψει μια χαρά. Πάρτε, βάλτε λίγο νερό στις άκρες. Παντού, λίγο, ελάχιστο, και πάρτε, διπλώστε την άλλη μισή πλευρά από πάνω, φροντίστε να αγκαλιάσετε ωραία όλο το φαγητό μας, εδώ, και μόλις το κάνετε αυτό, αρχίστε και διπλώνετε γύρω-γύρω, εδώ, σαν να κάνετε ένα καλτσόνι. Απλά η μόνη διαφορά που θα κάνουμε εδώ πέρα είναι το καλτσόνι για να φαίνεται πιο ομοιόμορφο, γιατί δεν μας αρέσει να φαίνεται ότι τυλίξαμε τη μία πλευρά. Θα πάρουμε εδώ και θα τυλίξουμε και εδώ που ούτως ή αλλιώς είναι τυλιγμένο. Ίσα-ίσα για να φαίνεται. Το βλέπετε? Τελειώ. Τώρα, τα ψάκι. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το Wellington μας. Το βάζουμε πάνω. Εδώ. Προσέχουμε καλά. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 190 βαθμούς. Θέλουμε ψηλά ψηλά τη σχάρα και θα ψήσουμε περίπου 40 με 50 λεπτάκια. Σε 40 με 50 λεπτάκια θα είναι έτοιμο, χρυσαφένιο, πανέμορφο. Θα το βγάλουμε, θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει 10 λεπτάκια και θα κόψουμε να σας δείξω πώς είναι από μέσα. Οι χορτοφάγοι αγαπούν τα μανιτάρια πορτομπέλο γιατί έχουν θρεπτικά συστατικά, σελήνιο, χαλκό και βιταμίνη D, καλής ποιότητας πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Το χαρακτηριστικό καπέλο τους μαγειρεύεται κυρίως γεμιστό, ενώ ενισχύουν με τη γήινη γεύση τους, τα ριζότι και τις σούπες. Και το Wellington μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο και θεαματικό που είναι. Πραγματικά μπορεί αυτό το φαγητό να είναι το κυρίως γεύμα που θα βγάλετε με μια σαλάτα, λίγο πουρέ, φινίτο. Είναι όλοι ευχαριστημένοι και είναι κάτι πιο επίσημο. Βέβαια, είδατε πόσο εύκολα το φτιάξαμε, οπότε είναι επίσημο, αλλά είναι και εύκολο να το φτιάξετε κάθε μέρα. Αλλά είναι καταπληκτικό και θα σας δείξω μέσα πώς είναι, γιατί το πιο φανταστικό κομμάτι είναι το εσωτερικό. Αυτό πάει υπέρ του Άκη. Και κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε? Και όντως, καθώς τρως το Wellington αυτό, σου δίνει την αίσθηση ότι τρως κρέας, δεν χάνεις τίποτα, είναι θεαματικότατο.
πόσο φανταστικό που είναι να βγάλεις ένα τραπέζι, ένα Wellington, να το κόβεις μπροστά σε όλους, να πεις παιδιά, ανάσα. Η μερίδα σου, με λίγο πουρέ, λίγο σαλάτα, είναι πραγματικά φανταστικό. Καλή σας όρεξη. Για το νηστίσιμο Wellington με μανιτάρια. Βάζουμε σε ένα ταψί 5 μανιτάρια πορτομπέλο, ρίχνουμε στην κάτω πλευρά ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. Τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 15 λεπτά. Κόβουμε τα υπόλοιπα μανιτάρια σε κύβους και τα βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια. Προσθέτουμε το σκόρδο, 3 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, το φασκόμηλο, τα καρύδια και χτυπάμε. Στη συνέχεια, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο το κρεμμύδι μέχρι να καραμελώσει. Προσθέτουμε την πάστα μανιταριών και αφήνουμε να μαγειρευτεί για περίπου 15 λεπτά μέχρι να χάσει το μείγμα την υγρασία του. Ανοίγουμε ελαφρώς τη σφολιάτα με έναν πλάστη. Απλώνουμε το μισό μείγμα των μανιταριών στη μεγάλη πλευρά της σφολιάτας. Βάζουμε από πάνω τα ψημένα μανιτάρια και καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα μανιταριών. Βάζουμε λίγο νερό στις άκρες της σφολιάτας, διπλώνουμε και πιέζουμε τις άκρες της ζύμης περιμετρικά προς τα μέσα. Μεταφέρουμε το Wellington σε ένα ταψί με λαδόκολλα, ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά. Αφού ψηθεί, το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Κοιτάξτε από κάτω πόσο τραγανό που έχει γίνει. 190 βαθμούς, ψηλά ψηλά ισχάρα και θα γίνει ακριβώς έτσι και στο σπίτι σας. Τι να πεις τώρα. Είναι αμαρτία που κάτι τέτοιες συνταγές τις κάνουμε μόνο σε περίοδο νηστείας. Κανονικά όταν τις δοκιμάσετε θα πρέπει να τις φτιάχνετε όλο τον χρόνο, γιατί ακόμα και σαν ορεκτικό, με λίγο σαλάτα από κάτω θα μπορούσατε να βγάλετε κάτι τόσο φανταστικό σε όλο τον κόσμο. Είναι μια καταπληκτική συνταγή και πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε.